Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι σε δήμους και περιφέρεια, διεκδικώντας να παραμείνουν στις θέσεις τους, καθώς όπως τονίζουν, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Στο πλαίσιο κινήσεων συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες, αποφασίστηκε να προχωρήσουν άμεσα σε 48 ώρια απεργία. Εργαζόμενοι βρέθηκαν το πρωί στη Λότζια, όπως και ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, ζητώντας την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με στόχο την έγκριση του σχετικού ψηφίσματος, ώστε να στηριχθούν εμπράκτως οι συμβασιούχοι. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή, την Περιφερειακή Αρχή, να δεσμευτεί ότι θα υλοποιήσει την απόφαση για να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στην εργασία τους και βεβαίως να γίνουν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις και διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή τους με συμβάσεις αορίστου χρόνου, τέτοιες που να καλύπτουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Αυτό που λένε ότι είναι μαζί ο Δήμος με τους εργαζόμενους να το κάνει πράξη. Να δώσει στην ουσία τα χαρτιά που ζητάνε οι δικηγόροι. Για τη μονιμοποίησή τους. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν φύγουν αυτοί οι εργαζόμενοι, μιλάμε για 650 εργαζόμενους συμβασιούχους στο Δήμο Ηρακλείου. Αν φύγουν αυτοί οι εργαζόμενοι, τι θα γίνει? Ήδη δεν φτάνουν οι 650 που είναι ήδη συμβασιούχοι μαζί με τους μόνιμους, δεν φτάνει να δουλέψει ο Δήμος και ήδη υπάρχουν εργολάβοι. Αν φύγουν αυτοί οι εργαζόμενοι, τι θα γίνει? Θα τα δώσουμε όλα σε εργολάβους? Και θα πρέπει να ξέρει και ο ηρακλειώτικος λαός ότι αν θα μπουν οι εργολάβοι, τα δημοτικά τέλη θα αυξηθούν πολύ. Και όλα αυτά συμβαίνουν εν ώψη της αυριανής προσκόμισης των συμπληρωματικών εγγράφων στις υποθέσεις που εκδικάστηκαν στις 24 Μαρτίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Η προχθεσινή εκδίκαση της υπόθεσης αφορά εργαζόμενους περιφέρεια, δήμους και σε άλλες υπηρεσίες. Συνολικά στο δημόσιο έχουμε ένα μεγάλο αριθμό χιλιάδων εργαζομένων συμβασιούχων, που ο μόνος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν και μέσα από το σωματεία τους αλλά και από την οργάνωσή τους είναι αυτός του αγώνα